Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Για καπνό χωρίς φωτιά κάνει ουσιαστικά λόγο αντιδήμαρχος ανακύκλωσης και καθαριότητας του Δήμου Θεσσαλονίκης Στάθης Αβραμίδης, ο οποίος διαψεύδει κατηγορηματικά τις φήμες περί παραίτησής του. Φήμες που ξεκίνησαν στα τέλη Ιουνίου, όταν ο Δήμαρχος Γιάννης Μπουτάρης υπέγραψε απόφαση σύμφωνα με την οποία αρκετές αρμοδιότητες των δύο αυτών τομέων εκχωρούνταν στο Δημοτικό Συμβούλιο Θανάση Παπά, και φήμες που φούντωσαν χθες τόσο στα δημοσιογραφικά γραφεία όσο και με αναρτήσεις σε σελίδες κοινωνικής δικτύωσης με αφορμή συζητήσεις που έλεγαν για ανάληψη της κρίσιμης αντιδημαρχίας από τον ίδιο τον Δήμαρχο. Η αλήθεια είναι πως ο Στάθης Αβραμίδης βρίσκεται σε δυσχερή θέση, καθώς 7 μήνες κατά την 7η θητεία του ως αντιδήμαρχος ανακύκλωσης και καθαριότητας, η κατάσταση στην πόλη με τα σκουπίδια είναι αρνητική, με αποτέλεσμα αυτό να έχει και άμεσο αρνητικό αντίκτυπο και στην εικόνα της αποτελεσματικότητας της διοίκησης Μπουτάρη. Έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον Αντιπεριφερειάρχη Κιλκής, τον κύριο Χρήστο Γκουτενίδου. Κύριε Γκουτενούδη, χαίρετε. Γεια σας, γεια σας. Καλησπέρα και τους τηλεθεατές σας. Καλησπέρα και σε εσάς και στους δημότες σας. Θα θέλαμε να μας πείτε λίγο, επειδή αναφερθήκαμε στα απορρίμματα και στο πρόβλημα που υπάρχει γενικότερα, τουλάχιστον εδώ στο νομό Θεσσαλονίκης, όσον αφορά τα σκουπίδια. Αντιμετωπίζετε τέτοιου είδους πρόβλημα εσείς στο Κιλκής? Κοιτάξτε να δείτε, βέβαια στην περιφερειακή ενότητα Κιλκής οπωσδήποτε έχουμε κάποια προβλήματα, τα οποία βέβαια είναι αρμοδιότητα των Δήμων. Εγώ σαν αντιπεριφερειάρχης δεν έχω την αρμοδιότητα την άμεση. Μάλιστα. Οπωσδήποτε από ό,τι ακούγεται και λέγεται είχαμε τα προβλήματα με τους Χαδά. Οι Χαδά βέβαια από 36 έχουν κλείσει επίσημα. Και δεν έχουν αναφερθεί τίποτε ιδιαίτερα προβλήματα. Οι αντιδήμαρχοι, οι αντίστοιχοι αντιδήμαρχοι των Δήμων, από ό,τι φαίνεται, κάνουν πολύ καλά τη δουλειά τους και δεν υπάρχουν κάποια παράπονα. Βέβαια, κατά τόπους οπωσδήποτε θα υπάρχουν μικροπαράπονα, γιατί είναι πάρα πολλοί οικισμοί και εκ των πραγμάτων θα υπάρχουν και αντίστοιχα προβλήματα. Μάλιστα. Τώρα, η Περιφερειακή Ενότητα στο Κιλκής, εσείς ποιες είναι οι δράσεις, οι αρμοδιότητες σας, με ποια θέματα και προβλήματα ασχολείστε? Κοιτάξτε να δείτε, ο Καλλικράτης, το έχουμε πει και το λέμε επανειλημμένως, και όπως ο Περιφερειάρχης μας, βέβαια εμείς τον έχουμε Περιφερειάρχη τώρα, όπως βγήκαμε σαν Περιφερειάρχη και έτσι θα τελειώσουμε Περιφερειάρχη τον Παναγιώτη τον Ψωμιάδη. Μάλιστα. Έχουμε τοποθετηθεί και, και είχαμε πει ότι ο Καλλικράτης είναι μια ευκαιρία για την τοπική αυτοδιοίκηση να δείξει την οντότητά της. Και είμαι υπέρμαχος και εγώ σε αυτό. Αλλά στην πορεία φάνηκε ότι δεν ήταν έτσι όπως τα σκεφτόμασταν. Έχουμε προβλήματα με τις αρμοδιότητες μεταξύ του πρώτου βαθμού τοπικής αυτοδιοίκησης και του δευτέρου βαθμού τοπικής αυτοδιοίκησης, που στην προηγούμενη περίπτωση είμαστε εμείς. Βέβαια, στην πορεία προσπαθούμε να επιληθούν αυτά τα προβλήματα και βέβαια είναι σίγουρα εις βάρος των πολιτών και καταλαβαίνουμε ότι υπάρχει και μια σχετική αγανάκτηση. Από την πλευρά μας προσπαθούμε να κάνουμε ό,τι το καλύτερο είναι δυνατόν. Εμείς μην ξεχνάτε ότι έχουμε μια διάδοχη κατάσταση από τις νομαρχιακές αυτοδιοικήσεις. Βέβαια, εγώ επειδή έτυχε να είμαι και στην προηγούμενη αυτοδιοίκηση, την νομαρχιακή αυτοδιοίκηση, να είμαι μέλος της διοίκησης και οπωσδήποτε και μου αναλογούν ευθύνες. Και δεν αποπέμπω τις ευθύνες μου. Προσπαθούμε να κάνουμε ό,τι καλύτερο δυνατόν. Και βέβαια η προηγούμενη διοίκηση του Βαγγέλη του Παλάσκια ήταν μια πάρα πολύ καλή και χρηστή διοίκηση. Προσπαθούμε να τη συνεχίσουμε με όποια προβλήματα είναι. Τώρα βέβαια η κάθε περιφερειακή ενότητα, και το ξέρετε και οι συγκυρίες αυτές που υπάρχουν στη χώρα μας, οπωσδήποτε δημιουργούν προβλήματα. Στην προκειμένη περίπτωση ο νομός Κιλκής και περιφερειακή ενότητα τώρα Κιλκής, έχουμε το μεγάλο πρόβλημα, να το αναφέρω γιατί έγινε και τελευταία προσωπική διαμαρτυρία προς τον Υπουργό Υποδομών, τον κύριο Ραγκούση, για το θέμα της ΠΑΘΕ. Γιατί είχαμε ένα πολύ νεκρό δυστύχημα στο ύψος του Πολυκάστρου, που χάσανε 4 άνθρωποι τη ζωή τους. Και δεν είναι μόνο αυτοί. Ενώ έχει υποθεί ότι θα γίνει και η δεύτερη λωρίδα της ΠΑΘΕ, ακόμα περιμένουμε. Και εκ των πραγμάτων έχει δημιουργηθεί πρόβλημα. Είναι ένας κεντρικός κόμβος εισόδου της Ελλάδος από τα Βαλκάνια και, και ευρύτερα από την Ευρώπη. Βέβαια, έχω αναφερθεί γενικά για τα οδικά. Αυτά θα ήταν καλύτερα διαζώσεις να τα πούμε μέσα από μια εκπομπή δική σας, να σας τα αναφέρω τη γραμματικά, και δεν νομίζω, αν έχω χρόνο,
να τα αναφέρω όλα ένα προς ένα. Όσον αφορά βέβαια, είχαμε, να σας αναφέρω πρόσφατα γεγονότα, είχαμε το χαλάζι που είχε πέσει τη Δευτέρα το βράδυ στην περιοχή, στην ευρύτερη περιοχή του Άσπρου Ευρωπού, Βαλτοτοπίου και Ριζίων, όπου ο ΕΛΓΑ είχε άμεση επέμβαση, ήρθε ο διευθυντής, ο κύριος Λάγιας, εκτιμήσαν σαν πρώτη φάση τις ζημιές που υπάρχουν και έστειλα και εγώ κλιμάκιο από τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας για να δουν τις ζημιές επιτόπου, γιατί δεν μπορούσα λόγω ανηλυμένων υποχρεώσεων εγώ προσωπικά, γιατί το επάγγελμά μου είναι γεωπόνος και οπότε εκ των πραγμάτων γνωρίζω την κατάσταση, αλλά μου είπαν ότι η ζημιά είναι 100%. Βέβαια από τη Δευτέρα μου είπαν θα αρχίσει εκτιμητής πλέον να εκτιμήσει κατά, όχι κατά αγρό, αλλά γενικά τη ζημιά αν είναι ακριβώς 100% σε όλη την έκταση. Οι δηλώσεις των παραγωγών θα γίνουν μέχρι 7 Αυγούστου, οπότε και μετά ο ΕΛΓΑ θα στείλουν τους αντίστοιχους γεωπόνους, τους εκτιμητές, για να έρθουν να εκτιμήσουν κατά αγρόν πλέον, κατά χωράφι, να εκτιμήσουν τις ζημιές. Μάλιστα. Το τρίτο που θέλω να πω, γιατί συμβαίνουν εδώ πέρα, γιατί επειδή είμαστε παραμεθόριος νομός, είχαμε προβλήματα με τον ΟΣΕ, με κλεισίματα σταθμών. Βέβαια, λίγο έχει αποκατασταθεί η συγκοινωνία πλέον από την πλευρά της σιδηροδρομικής γραμμής Κιλκής Ερών. Αρχίζουμε βέβαια και βλέπουμε ότι κλείνουν και ορισμένα καταστήματα, υποκαταστήματα μάλλον, τραπεζών. Μάλιστα. Και αυτό έγινε στην προκειμένη περίπτωση στο ΣΣΜ Μουριών, το σιδηροδρομικό σταθμό Μουριών. Υπάρχει ένα υποκατάστημα της ΑΤΕ που η διοίκηση της ΑΤΕ έκρινε, να το πω, συμφέρον να κλείσει. Εγώ πιστεύω ότι αυτό είναι λάθος. Γιατί κλείνοντας σχολιά, κλείνοντας τράπεζες, κλείνοντας υπηρεσίες, που όποιες υπάρχουν εκεί στην Παραμεθόριο, και το γνωρίζετε που είναι το σιδηροδρομικό σταθμό Κουριών, είναι στην Παραμεθόριο με τα Σκόπια, οπότε καταλαβαίνετε και των πραγμάτων θα ερημώσουν και οι περιοχές. Σαφώς. Και οπότε έγινε τελευταία, σας λέω τα τελευταία, για να είμαστε μέσα στα του καλοκαιριού, γιατί είμαστε στα μέσα καλοκαιριού. Ακριβώς. Είμαστε μέσα στις κάψες και έχουμε αυτά τα προβλήματα τα μεγάλα. Βέβαια να σας πω και το άλλο, το οποίο εξελίσσεται και είναι ένα πρόβλημα το οποίο το θεωρούσαν όχι και πολύ σοβαρό, αλλά με τα περσινά γεγονότα και τα προβλήματα που είχαμε ήταν η καταπολέμηση των κουνουπιών. Μάλιστα. Συνεχίζεται εμείς σαν περιφερειακή ενότητα και βέβαια και σαν περιφέρεια κεντρικής Μακεδονίας με ένα συντονιστικό όργανο που δημιουργήθηκε σε μια συνάντηση που είχαμε με τον κύριο Τιμοσίδη. Από 6 Ιουνίου εμείς έχουμε αρχίσει την καταπολέμηση, έχουμε κάνει την προνυφοκτονία. Πολύ ωραία. Ξεκινήσαμε, είμαστε σε εξέλιξη. Τώρα περιμένουμε την έγκριση, ούτως ώστε να αρχίσουμε να κάνουμε και την καταπολέμηση της ατμεοκτονίας. Υπάρχει ένα τοπικό πρόβλημα στη λίμνη της Ζωηράνης, όπου είναι ένα είδος κνήπας, επιστημονικά λέγεται χειρονόμος, όπου εκεί δημιουργεί πρόβλημα, ένα τοπικό πρόβλημα που πραγματικά είναι πολύ ενοχλητικό. Είναι, πηγαίνεις να επισκεφτείς τη λίμνη της Ζωηράνης και δεν μπορείς να καθίσεις σε ένα εστιατόριο, σε ένα ξενοδοχείο, να καθίσει να φας. Είναι πολύ ενοχλητικά. Και έχω συνεννοηθεί με τη Συντονιστική Επιτροπή και θα γίνει και αυτή η καταπολέμηση, ούτως ώστε να μην έχουμε αυτό το χρόνιο πρόβλημα που υπάρχει. Μάλιστα. Αυτά εν ολίγης. Βέβαια, προοπτικοί για την περιφερειακή ενότητα υπάρχουν. Ήδη σχεδιάζουμε τώρα, γιατί πρέπει να καταθέσουμε μέχρι 30 Σεπτεμβρίου το σχεδιασμό όλη τη περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και εμείς σαν περιφερειακή ενότητα Κιλκής. Σχεδιάζουμε το τι θα κάνουμε, τους διάφορες τομείς, παραγωγικούς τομείς, τη βιομηχανία μας, γιατί έχουμε τη ΔΥΠΕ του Σταυροχωρίου, πραγματικά είναι η καρδιά του Κιλκής, και με συνεργασία με τον πρόεδρο της βιομηχανικής περιοχής, τον κύριο Σεργιανίδη,
Έχουμε καλή συνεργασία, πολύ καλή συνεργασία και έχει κάνει ένα πάρα πολύ καλό και θαυμαστό έργο. Και πιστεύουμε με αυτές τις εξελίξεις που θα υπάρχουν, πιστεύουμε ότι θα υπάρχουν στο οικονομικό γίγνεσθε της χώρας, να μπορέσουν κάποια εργοστάσια τα οποία υπάρχουν τώρα νεκρά να πάρουν ζωή για να μπορέσουμε να λύσουμε και το πρόβλημα της ανεργίας. Δεν ξέρω αν έχετε δει, δυστυχώς η Κεντρική Μακεδονία είναι η δεύτερη στην Ελλάδα σε ποσοστά ανεργίας. Είναι μεγάλο το πρόβλημα, το αντιμετωπίζουμε καθημερινά και πιστεύουμε στην πορεία να δούμε ένα φως στο τούνελ. Εμείς προσπαθούμε και από την πλευρά μας και ο Παναγιώτης ο Ψωμιάδης και ο αναπληρωτής τώρα ο Διονύσης ο Ψωμιάδης και όλοι οι συνάδελφοι και όλο το Περιφερειακό Συμβούλιο προσπαθούμε να κάνουμε το καλύτερο δυνατόν. Mm-hmm. Υπάρχουν προγραμματισμός για την αγροτιά μας. Στην πορεία έχω να πω ότι θα γίνονται ενημερώσεις συνεχώς για τη νέα ΚΑΠ, πώς θα διαμορφωθεί η αγροτιά μας από το 2013 και μετά. Έχουμε προγραμματισμό να κάνουμε κάποιες ημερίδες. Μάλιστα. Μας βοηθάει η διοικητική μεταρρύθμιση, γιατί στην προκειμένη περίπτωση έχουμε... Μ' ακούτε? Σαφώς, ακούμε. Ναι. Στην προκειμένη περίπτωση έχουμε δύο δήμους και αυτό μας βοηθάει ότι μπορούμε να κάνουμε οποιασδήποτε ενημερώσεις σε δύο δήμους ή οποιασδήποτε εκδηλώσεις σε δύο δήμους, είτε στις έδρες των δήμων, είτε αν θέλετε και στα περιφερειακά, στις περιφερειακές κομοπόλεις ή χωριά. Μάλιστα. Αυτά εν ολίγης. Δεν ξέρω αν έχετε κάποια ερώτηση να μου πείτε. Έχετε τα σχέδιά υπάρχουν σας. Και τα υγειοβελτιατικά. Ναι. Υπάρχουν, να σας πω, και το τελευταίο που πέρασε και από το Περιφερειακό Συμβούλιο είναι η ένταξη του αντιλιοστασίου της Αρτζάνα Ματόβου, που ήταν ένα μεγάλο πρόβλημα. Υπήρχε βέβαια αντιλιοστάσιο, το είχαν στην κυριολεξία να το πω λαϊκά ρημάξει οι κλέφτες από εκεί που δούλευε αυτό το αντιλιοστάσιο. Έχουν πάρει μέχρι και τις γεννήτριες, είναι μεγάλες, είναι βαριές, τις κλέψαν. Τώρα εμείς εντάξαμε ένα πρόγραμμα σε συνεργασία με την αντίστοιχη διεύθυνση της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, ένα έργο 5,5 εκατομμύρια στο ΕΣΠΑ και πιστεύουμε ότι μου έχουν υποσχεθεί κατά 99% θα ενταχθεί και θα λύσουμε το πρόβλημα, αν γνωρίζετε ότι πέρυσι είχαμε φοβερές πλημμύρες στην περιοχή εκεί. Και αυτό είναι και βέβαια και το πρόβλημα που έχω τονίσει και στον κύριο Υφυπουργό Υγείας, τον κύριο Τιμοσίδη, ότι είναι και εστία που μπορεί να δημιουργηθούν εστία κουνουπιών και να προσέξουμε προς αυτή την κατεύθυνση. Μάλιστα. Κάτι που εσείς προσπαθείτε να καταπολεμήσετε αυτή την περίοδο. Ναι. Σας λέω, επιγραμματικά σας τα λέω όλα, εν ολίγης, έτσι λίγο, αν θέλετε και αγχωμένα, να μπορώ να τα πω όλα. Αλλά είμαι στη διάθεσή σας και οποιαδήποτε ερώτηση και τώρα, αν μη τι άλλο, να βρεθούμε και από κοντά να τα πούμε πιο εκτενέστερα. Σαφώς θα συζητήσουμε αργότερα και θα κλείσουμε ένα ραντεβού έτσι να βρεθούμε και από κοντά σαφώς να συζητήσουμε για όλα τα θέματα. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Να είστε καλά και εγώ ευχαριστώ που μου δώσατε την ευκαιρία. Να έχετε καλό καλοκαίρι. Επίσης. Και όσοι περνάνε διακοπές να έχουν καλές διακοπές. Να είστε καλά. Σε ιδιωτική εταιρεία αναθέτει την υπηρεσία καθαριότητας ο Δήμος Λεκαδά, ο οποίος το Σεπτέμβριο θα προκηρύξει ανοιχτό διαγωνισμό προκειμένου να επιλεγεί ο ανάδοχος. Πρόκειται για το πρώτο καλλικράτιο Δήμο της χώρας που ανοίγει την πόρτα της ιδιωτικοποίησης μιας αμυγός.